Για πληρώστε για την Γιάννη, Γιάννη, καλημέρα! Καλημέρα, Γιάννη, πληρώστε δεν έχω. Ναι, καλέ, περίμενε. Πληρώστε δεν έχω φράγκο, εγώ στο παντελόνι τα έχω φέρει τα λεφτά. Έλα, Γιάννη, να πω. Γιάννη, μου αδερφέ μου, αδερφικέ μου, φίλε, τι νέα έχουμε, ποιο είναι το αποκλειστικό σου τρέλα, ναι, μα, κόλλα μα τον τοίχο, κάρφωσέ μα τα πατώματα. Τώρα σου έχω το υλικό πολύ. Μια εβδομάδα θα στα λέω. Λοιπόν, τι έγινε. Σας είχα πει για το Μέγκα τις τελευταίες εξελίξεις. Νομίζω ότι το έχουμε παρακολουθήσει πιο καλά αυτή τη σεζόν, πιο καλά από οποιοδήποτε άλλο κανάλι. Ναι, αυτό δεν έχουμε πάρα πολύ. Μας ενδιαφέρει. Να δούμε τι θα γίνει με αυτό το μεγάλο κανάλι, το οποίο εξακολουθεί και είναι τρίτο σε τηλεθέαση. Θα το πούμε και αυτό. Ναι, βέβαια. Χωρίς πρόγραμμα. Χωρίς πρόγραμμα, ναι. Λοιπόν, ήδη χτες ανακοινώθηκε, όπως είδατε, ότι κάτι αλλάζει στη σύνθεση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που είναι βεβαίως προάγγελος το ότι θα αλλάξει η μετοχική του σύνθεση. Είχαμε ακούσει ήδη για τον Ιβάν Σαββίδη. Είχαμε ακούσει, ο ίδιος το είπε. Το είχε Εγώ πει. Έχω να σας πω τώρα όμως ότι δεν θα είναι ο μόνος που θα μπει. Μαθαίνω ότι θα μπει και ο ΠΑΠ. Που αν θυμάσαστε, είχε γίνει μια συμφωνία, υπήρξε μια κουβέντα στο να μπει ο ΠΑΠ στον Α. Ναι, δεν έγινε. Ναι. Μαθαίνω λοιπόν τώρα ότι πάει, υπάρχει δεύτερο σενάριο που λέει ότι και ο ΠΑΠ ενδιαφέρεται να μπει στο Μέγκα. Ξέρουμε τα ποσοστά που μπαίνει ο καθένας. Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι στην ουσία ο Ιβάν Σαββίδης θα μπει στον Πίγασο που ήταν του Μπόμπολα. Τον πήρε τον Πίγασο, ρε. Τον πήρε. Και αυτό θέλω να πω. Α. Και άρα μπαίνει με το ποσοστό που έχει ο Πίγασος. Ναι, όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Καλά. Πήρε 19, το 19%. Υπάρχει και ένα υπόλοιπο 10%. Το 30% είχε πήγα, 35% τόσο είχε. Αυτό θέλω να πω. Και μετά, δεν ξέρω, θα μπει επίσης και στο Δόλ μέσα. Α, οκ. Okay. Τώρα είναι λίγο μπερδεμένο. Όλοι οι λογαριασμοί είναι δεσμευμένοι επίσης. Τι μετοχές πήρανε από δεσμευμένους λογαριασμούς? Αυτό είναι επίσης ένα θέμα. Εγώ άλλο θέλω να σας πω. Εγώ δεν θέλω να σας πω για το πρωινό του Σαββατοκύριακου στον Α. Κάτσε λίγο. Γιατί μια εταιρεία όταν χρωστάει, μπορεί κάποιος να την αγοράσει την εταιρεία απλά πληρώνοντας και μόνο τα χρέη της. Δεν χρειάζεται να πληρώσει δηλαδή. Διάβασα πριν από λίγο ότι. Η εταιρεία χρωστάει δεν έχει. Ένα ποσοστό λέει του Μέγκα δεν είχε δεσμευτεί. Αυτό αγόρασε. Α, γι' αυτό πήρε ένα μικρό ποσοστό. Γιατί αυτό έχει λεφτά. Μπορούσε να το πάρει κιόλα, να πούμε. Αυτό. 5 εκατομμύρια λένε ότι έχει βάλει μέσα. 5 εκατομμύρια ευρώ. Άντε ρε. 5 εκατομμύρια έφυγε ο Τζέσι από τον Breaking Bad. Με 5 εκατομμύρια έφυγε από την εταιρεία, από τον Χάιζενμπεργκ. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ήδη στο Μέγκα γίνονται κάποιες συζητήσεις για να ξεκινήσει το κανάλι. Βεβαίως, γιατί όλα αυτά τα πράγματα τόσο καιρό ήταν σε θεωρητικό επίπεδο. Οι άνθρωποι είναι ακόμα εκεί και δουλεύουν. Αυτό που θα γίνει σε πρώτη φάση είναι να γίνει μία στο προσωπικό μία πρόταση, αυτό που λέγαμε κάθε φορά, εθελούσιας εξόδου για κάποιους ανθρώπους, γιατί δεν μπορεί να μείνουν όλοι όσοι ήταν στο Μέγκα. Μάλιστα. Και βέβαια, σκοπός είναι το Νοέμβριο να ξεκινήσει το κανάλι λίγο χαλαρά, με μία εκπομπή 8 με 10 το πρωί ενημερωτική, σαν και αυτή που είχε ο Δημήτρης Καμπουράκης με τον Γιώργο Οικονομέα. Θέλουν πρωινό ψυχαγωγικό, 10 με 1 και επίσης μία βραδινή εκπομπή τύπου σαν και που είχε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που έχει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον Αντένα. Αυτά σε πρώτη φάση. Μάλιστα. Διότι για να γίνει σχεδιασμό προγράμματο, να ξεκινήσουν σύριαλ, πρέπει να αποδεσμευτούν όλα, να ολοκληρωθεί όλη. Πρέπει να τρέξει κανονικά ω κανάλι, με μικρό ποσοστό. Δεν μπορεί να τρέξει το κανάλι. Αυτό θέλω να πω. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία και για να γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει τώρα άμεσα. Αυτό θα πάρει χρόνο. Μάλιστα. Δηλαδή, σα λέω, θα μπουν και άλλοι. Δεν θα είναι μόνο οι πανσαφεί. Γιάννη, δεν παίρνουμε και εμεί τρεφίλ να τελειώνουμε να μην έχουμε κανένα κεράτα πάνω από το κεφάλι μα. Τόσοι μπαίνουν. Έχουμε μαζέψει, έχει μαζέψει ένα παγιόκο να το. Εγώ έμπαινα Μέγκα πάντω. Εσύ, Γιάννη, έμπαινε Μέγκα. Εγώ Μέγκα, εσύ εννοείται. Έμπαινε καλά. Όλοι το Μέγκα θα πάμε, γιατί είναι ένα κανάλι το οποίο. Πώ να το πω. Το σκεφτόμαστε, το θυμόμαστε από τα σύρια που βλέπουμε. Και 100 ευρώ να είχα έμπαινα. Εγώ έμπαινα. Και 100 ευρώ να είχα έμπαινα. Όλο μέσα. Να κάνουμε μια πρόταση να βάλουμε από 100 ευρώ να πούμε. Να πούμε. Εγώ έμπαινα. Άμα είναι επειδή 100 ευρώ. Μου δεν παίρνει ο πάντα. Να βάλω εγώ 200. Άρα πρέπει να το δικό σου το ποσοστό. Δηλαδή οι συμμαχίε ω προ το ποδόσφαιρο διαμορφώνουν το εξή. Οι ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ θα έχουν ένα κανάλι μέχρι τώρα. Και ο Παναθηναϊκός έχει ένα άλλο κανάλι μέχρι τώρα. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να φτιάξει το κανάλι του, δεν τα κατάφερε. Ενώ ο άνθρωπος είχε ολόκληρη τηλεοπτική άδεια, έτσι αν θυμάστε. Την είχε αγοράσει. Είναι πληρωμένη η άδεια του. Έτσι. Εντάξει, άλλοι επιμελήθηκαν. Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχει ο κόσμος δουλειά. Αυτό είναι το σημαντικό.
Αυτό να το πει ξανά. Γιατί μακάρι να πάρω ένα καλά, να έχω σου λέει αυτό. Δύσκολη αυτή που έρχεται. Ναι. Βέβαια και είναι δύσκολο. Γιατί άλλο να έρθει να πάρει κάποιο ένα κανάλι, και άλλο να έρθει να πάρει ένα κανάλι και να πληρώσει ανθρώπου οι οποίοι περιμένουν χρόνια τώρα στη σειρά να πληρωθούν. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και... Γιάννης... Ναι, πες. Να πούμε και κάτι άλλο. Και ότι πολλά κανάλια τώρα έχουν και θέματα. Δεν είναι πολύ εύκολα. Η διαφημιστική πίτα έχει μοιραστεί κάπου διαφορετικά. Έχει ναι. πάει όλο ο Survivor. Α, μπράβο, έχει μοιραστεί. Θα γίνει λίγο να πάρει μπρος η μηχανή γενικότερα. Έχει μοιραστεί. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι. Υπάρχει όλη η πίτα στο, στη Λαμαρίνα. Ο Sky είναι το νέο δημόσιο. Sky, και υπάρχουν κάτι τσιγκουλάκια να πούμε κάτι μικρά από αυτά που δίνουν στα μνημόσυνα, στο σελεοφόν.